Δεν είναι όμως όλοι αντίθετοι με την κυβερνητική απόφαση και αυτόν τον σχεδιασμό. Μαζί μας τώρα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ, κύριε Χατζημάρκο. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Βεβαίως παγίως τα τελευταία χρόνια για τα νησιά του Αιγαίου. Είναι δύσκολα από πλευράς του προσφυγικού. Να υποθέσω ότι δεν σας ενόχλησε, αυτό έχει φανεί, αλλά δεν σας εξέπληξε καν αυτή η απόφαση και ο τρόπος, δηλαδή μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μια επίταξη. Κοιτάξτε, η διαδικασία τώρα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από το 2015, τέλος 2014 ή 2015 και μετά, νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει. Θα πω το εξής. Είμαι από αυτούς που έχουν αγωνιστεί, πάω κατευθείαν στο θέμα. Με η διαδικασία αυτή λίγο δεν θα σπαθώ εκεί. Είμαι από αυτούς που έχω δώσει μεγάλη μάχη για να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Και έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση παίρνει την απόφαση της αποσυμφόρησης. Και μάλιστα με έναν τρόπο δίκαιο σε όλη την Ελλάδα, 1% του πληθυσμού της κάθε περιοχής της Ελλάδας, της κάθε περιφέρειας, να σηκώσει ένα βάρος από αυτό το τεράστιο βάρος που έχει πέσει στις πλάτες των νησιών. Τα οποία πραγματικά δεν μπορούν να το σηκώσουν, δεν τους αξίζει και δεν τους αναλογεί όλο αυτό το βάρος που έχουν σηκώσει. Τώρα λοιπόν που έρχεται η κυβέρνηση και παίρνει την απόφαση αυτή, για την οποία εγώ έχω αγωνιστεί τόσο καιρό, θα ήταν πραγματικά τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Θα ήταν ανακόλουθο, λέτε. Παράλογο να είμαι αντίθετος. Λέω λοιπόν ότι η χώρα θέλει ένα restart σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Κύριε Περιφερειάρχα, αν μου επιτρέπετε, είναι σαφές και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι προφανώς δεν αντιτίθεστε στην αποσυμφόρηση. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το προσυπογράφουν και εκείνοι που αντιτίθεται στο υπόλοιπο κομμάτι. Οι κλειστές δομές είναι το κόκκινο πανί. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο έχει μια σειρά από μέτρα. Έχει τη διαδικασία του ασύλου, την επίσπευση, έχει την πρόσληψη ανθρώπων για αυτή τη δουλειά, έχει την πρόσληψη συνοριοφυλάκων, έχει την αποσυμφόρηση των νησιών, τη μεταφορά στην υπηρετική Ελλάδα. Και καταλήγουμε λοιπόν στο ένα μέτρο, για το οποίο σήμερα γίνεται πολύ μεγάλη, έτσι έντονη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, για τα κλειστά. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των κλειστών. Θα σας πω λοιπόν. Διότι πιστεύω ότι η κατάσταση όπως ήταν μέχρι τώρα και όπως είναι και σήμερα, στέλνει ένα λάθος μήνυμα για τη χώρα συνολικά. Και όχι μόνο ότι κάποιοι μπορεί αυτό να το εκλαμβάνουν ως προσκλητήριο, ότι ελάτε εδώ γιατί η κατάσταση είναι χαλαρή. Ένα συνολικότερα λάθος μήνυμα. Αυτή είναι μια χώρα δυτική, η οποία έχει σύνορα δικά της και σύνορα ευρωπαϊκά. Και αυτά τα σύνορα πρέπει με κάθε τρόπο να τα φυλάξει, να τα προστατεύσει. Θα μου πείτε μόνη της. Οφείλει και μια και βρίσκομαι. Όχι, δεν θα σας το πω. Είναι εύλογο αυτό που λέτε. Το συζητάμε χρόνια. Μόνο που όταν έρχεται η ώρα στο τι κάνουμε, αποδεικνύεται ότι ως ένα βαθμό είμαστε μόνοι μας. Κύριε Χατζημάρκο, επιτρέψτε μου μόνο το εξής. Είστε στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ναι. Οι δήμαρχοι νησιών και της δικής σας περιφέρειας τοποθετούνται ανοιχτά και έχουν μια θέση τελείως διαφορετική από τη δική σας, την οποία ακούμε μεγάλη προσοχή. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν την τοπική σας κοινωνία. Ποιος την εκφράζει τελικά, εσείς που είστε υπέρ ή οι δήμαρχοι θεσμικά, που είναι κατά? Προφανώς θεσμικά οποιοδήποτε εκλέγεται έχει μια άμεση εκλογή και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, η αυτοδιοίκηση συνολικά εκφράζει έναν τόπο. Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος εάν μετρήσω, ξέρετε, το πλήθος των παραγόντων, των εκλεγμένων παραγόντων που εκφράζουν την τοπική κοινωνία. Εάν αποτυπώνουν και την λαϊκή βούληση των κοινωνιών αυτών. Τουλάχιστον θα μιλήσω για τη δική μου περιφέρεια, δεν μιλάω για το Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Εντάξει, προς Θεού, μιλάω για τον Νότιο Αιγαίο. Πιστεύω ότι αυτό που εκφράζω, και εγώ πιστεύω ότι αυτό που εκφράζω, δηλαδή ότι οι δομές αυτές πρέπει να γίνουν κλειστές, ότι πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση, ότι πρέπει να μπει μια τάξη, πρέπει να υπάρχει νοικοκυριό, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να στείλουμε μηνύματα προς όλες τις πλευρές και κυρίως απέναντι, όπου έχει εργαλειοποιηθεί το θέμα αυτό, το προσφυγικό. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό σχεδιάζονται πια οι ροές αυτές για διάφορους λόγους. Πιστεύω ότι και εγώ εκφράζω την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, τώρα όλο αυτό βεβαίως θα φανεί, να δούμε και τις επόμενες ημέρες αν θα υπάρξουν κινητοποιήσεις. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που είναι υπέρ αυτής της άποψης δεν συμμετέχουν σε αυτή την κουλτούρα της αντίδρασης. Ξέρετε, έχει καλλιεργηθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια μια κουλτούρα αντίδρασης. Είναι κουλτούρα αντίδρασης, κύριε Χατζημάρκο, είναι ένα αντανακλαστικό ή είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για τους νησιώτες? Είναι ένα απολύτως πραγματικό πρόβλημα, αλλά εγώ σέβομαι κάθε άποψη. Λέω το εξής, ταυτόχρονα και παράλληλα έχει αναπτυχθεί και μια κουλτούρα αντίδρασης. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που λέμε, ξέρετε, δεν μπορεί τα νησιά μας να γίνουν απέραντο hot spot. Okay. Αυτό για να αντιμετωπιστεί πρέπει να πάρει μέτρα.
Δεν να μπορεί να έχεις 2, 3, 4, 5 χιλιάδες ανθρώπους πάνω σε ένα νησί και αυτοί να είναι στα χωράφια, στα βουνά, στα λαγκάδια, στις πλατείες, κύριε στα Χατζημάρκο, πάρκα, είστε σαφείς. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε και πώς θα ξεδιπλωθεί αυτός ο σχεδιασμός στην πράξη και ποιες θα είναι αν υπάρξουν οι επόμενες αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.